Η Μόσχα κηρύττει ψυχολογικό πόλεμο στο ΝΑΤΟ. Πρώτη παρουσίαση των νέων πυρηνικών όπλων Yars και Avangard στην έκθεση Army 2023. Σύμφωνα με επίσημες ρωσικές αναφορές λοιπόν, πυραυλικά συστήματα τύπου Yars και Avangard θα λάβουν μέρος στην ρωσική αμυντική έκθεση Army 2023. Λίγο πιο αναλυτικά τώρα, στην Διεθνή Αμυντική Τεχνική Έκθεση Army 2023, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ρωσικό Patriot Park, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τη νέα γενιά πυραυλικών συστημάτων της Μόσχα, δηλαδή τους τύπους Yars και Avangard. Αυτό ανακοίνωσε ο διοικητής των ρωσικών στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων, συνταγματάρχης στρατηγός Σεργέη Καρακάεφ. Μαζί με τις παραδοσιακές στοιχείες εκτόξευσης του συστήματος Topol, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί ένας αυτόνομος εκτοξευτής και ένα όχημα μαχητικής υποστήριξης του κινητού πυραυλικού συστήματος Yars. Αυτή η παρουσίαση θα αποτελέσει σύμβολο του επανεξοπλισμού της κινητής ομάδας των στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων, δήλωσε ο Ρώσος. Όπως εξηγεί ο Καρακάεφ, η παρουσία όπλων μαζικής καταστροφής της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπόσχεται να γίνει ένα πραγματικό σύμβολο του επανεξοπλισμού των ρωσικών κινητών ομάδων στρατηγικών πυραυλικών δυνάμεων, δίνοντας έμφαση στο νέο στάδιο της ανάπτυξης ρωσικών στρατηγικών δυνάμεων. Αυτές οι πρωτοβουλίες του Κρεμλίνου αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος, το οποίο στόχο έχει να εξυγχρονίσει τον ρωσικό στρατό και να ενισχύσει τις αμυντικές δυνατότητες της Μόσχας. Πρέπει να σημειώσουμε πως η Διεθνής Αμυντική Έκθεση της Ρωσίας Army 2023 θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε όμως ποιο είναι το σύστημα Yars. Το RS-24 Yars αποτελεί έναν ρωσικό διυπηρωτικό βαλιστικό πύραυλο, ο οποίος στην ουσία αποτελεί την βελτιωμένη εκδοχή του προηγούμενου πυράβλου Topolem. Στη Δύση είναι γνωστός ως SS-29, ενώ χρησιμοποιεί το ίδιο τροφοφόρο σασί 16x16 του Topolem. Το όπλο τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 2010, ενώ επιδεικνύει τρομακτικές δυνατότητες μαζικής καταστροφής. Έχει εμβέλεια 12.000 χιλιόμετρων, ενώ διαθέτει 6 με 10 οχήματα επανεισόδου, το καθένα από τα οποία έχει ισχύ μεταξύ 100 και 300 κιλοτόνων. Το 2019 παρατάχθηκε για πρώτη φορά η βελτιωμένη έκδοση Yars S με εμβέλεια 10.000 χιλιόμετρων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.